Πάμε τώρα, κυρίες και κύριοι, να δούμε τι μέλη γενέστε μετά τη χθεσινή δικαστική απόφαση, σύμφωνα με την οποία είναι παράνομο να εισπράτεται το τέλος ακίνητης περιουσίας με τους λογαριασμούς της ΔΕΗ. Ο Κρικόρ Τσακιτζιάν θα μας ενημερώσει. Κρικόρ. Καλό μεσημέρι. Θα πληρώνουμε το τέλος με τους λογαριασμούς ή δεν θα το πληρώνουμε? Τι θα γίνει? Η ΔΕΗ έχει δώσει εντολή σε όλα τα καταστήματά της. Όποιος θέλει το πληρώνει, όποιος δεν θέλει δεν το πληρώνει. Μέχρι να πάρουν εντολή. Δεν νομίζω ότι να υπάρχουν πολλοί που να θέλουν να το πληρώσουν. Θα πληρωθεί ούτως ή άλλως το τέλος. Δηλαδή... Το θέμα είναι πώς θα πληρωθεί. Λέει η απόφαση του Πολυμελούς Πλημελιωδικείου Αθηνών ότι απαγορεύεται να εισπράττεται μέσα στο λογαριασμό της ΔΕΗ. Όχι ότι απαγορεύεται να εισπράττεται. Αυτό έχει κρυθεί συνταγματικό από το. Να εισπράττεται συμβούλιο... παλού, ας πούμε. Όχι από τη ΔΕΗ. Το τέλος αυτό έχει κρυθεί συνταγματικό από το Συμβούλιο της Επικρατείας. Αντισυνταγματικό κρίθηκε να κόβεται το ρεύμα λόγω της μη καταβολής, μη πληρωμής εξόφλησης του τέλους. Τώρα, μπορεί να πληρώνει όποιος θέλει. Αν δεν θέλει, δεν το πληρώνει στη ΔΕΗ. Θα πάει στην εφορία, θα βεβαιωθεί και θα το πληρώσει με το. Γρηγόρη, υπάρχουν περιπτώσεις που έχει κοπεί το ρεύμα για το τέλος? Όχι, καμία περίπτωση. Αυτή τη στιγμή έχουμε 400.000 απλήρωτους λογαριασμούς τέλους ακινήτου, ειδικού τέλους ακινήτου. Όπως είπε ο κ. Θεοχάρης το πρωί στο ραδιόφωνο της ΝΕΤ, από αυτούς έχουν σταλεί ήδη 300.000 ειδοποιητήρια για την πληρωμή με καπέλο, γιατί θα έχουν την επιβάρυνση του ληξιπρόθεσμου και έρχονται και τα υπόλοιπα σημειώματα, τα άλλα καταστήματα. Μάλιστα, συμπερασματικά λοιπόν και κατακλείδι, όποιος θέλει πληρώνει το φόρο, το τέλος ακίνητης περιουσίας, το χαράτσι, όποιος δεν θέλει δεν το πληρώνει. Θα πάει στην εφορία, θα βεβαιωθεί. Δεν το γλιτώνει όμως, θα το πληρώσει στην εφορία. Έτσι ακριβώς. Γρηγόρη, σε ευχαριστούμε πολύ.